Ξεκινήσω όμως με μία ερώτηση. Θεωρείτε ότι αυτή η πανδημία έχει φρενάρει πολλά ζευγάρια στο να πάρουν την απόφαση να κάνουν παιδί? Όντως, πολύ σημαντική ερώτηση και η απάντηση είναι ναι. Από την αρχή της πανδημίας τα ερωτήματα από τα ζευγάρια ήταν πολλαπλά, ο φόβος μεγάλος, γιατί ακριβώς δεν υπήρχε και η γνώση τι ακριβώς κάνει ο ιός αυτό σε περίπτωση εγκυμοσύνης. Ακόμα και τώρα τα δεδομένα μας δεν είναι πλήρη. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής ότι δεν περνάει κάθετα ο ιός των πλακούντα. Παρόλα αυτά έχει αιτιολογηθεί για κάποιες επιπλοκές κατά τη διάρκεια της χύσης και κυρίως με προωρότητα. Άρα λοιπόν η μη καλή ενημέρωση και η έλλειψη γνώσης από την αρχή δημιουργεί μια φοβία που από μόνη της στην περίοδο αυτή δημιουργεί πρόβλημα. Ένα όμως συμπληρωματικό του να μην έχουμε αύξηση των γεννήσεων είναι ταυτόχρονα το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης που συνοδεύει το κλείσιμο. Άρα λοιπόν ο συνδυασμός τους έχει αποτυπωθεί ότι έχουν ελαχιστοποιηθεί οι γεννήσεις, έχει μειωθεί ο δείκτης PERL, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε λιγότερες γεννήσεις από ό,τι είχαμε πρώτης πανδημίας και για τους δύο λόγους. Καταρχήν, να σας πω ότι την απόψινή συζήτηση δεν θα την κάνω μόνος μου. Εδώ ο Κοσμήτωρας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορεί να έχει και ρόλο δημοσιογράφη. Επομένως, κύριε Κοσμήτωρα, όποτε θέλετε, μπορείτε να θέσετε και ερωτήματα στους συναδέλφους σας. Είστε γιατρός, σίγουρα έχετε μία επιπλέον κατάρτιση από μένα σε θέματα που είναι πιο εξειδικευμένα. Πάμε να αρχίσουμε σιγά-σιγά να βλέπουμε τα στοιχεία που μας έχει παραχωρήσει ο καθηγητής, ο κύριος Μακρυγιαννάκης. Η πρώτη διαφάνεια, κύριε καθηγητά, κάποιες θα τις περνάμε γιατί είναι αρκετές, ξεκινάει με μία ερώτηση. Πώς επιβαρύνει η πανδημία τους μηχανισμούς στρες σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και ποιες οι βραχυχρόνιες αλλά και μακροχρόνιες συνέπειες? Και βλέπουμε την πρώτη διαφάνεια. Ωραία. Σαφέστατα η περίοδος της πανδημίας και γενικώς η λίμωξη από τον ιό δημιουργεί, όπως αναφερθήκατε πολύ σωστά, φοβία στις γυναίκες και στα ζευγάρια. Άρα λοιπόν μια γυναίκα η οποία ούτως ή αλλιώς αυτή καθεαυτή η εγκυμοσύνη προκαλεί κάποιους κινδύνους και φοβίζει ιδίως αυτές που μένουν έγκυος για πρώτη φορά, πόσο μάλλον όταν υπάρχει και μια λίμωξη που συζητιέται καθημερινά στα μέσα ενημέρωσης και τόσοι θάνατοι και τόσοι διασωληνωμένοι κτλ. Η φοβία είναι πάρα πολύ μεγάλη, οι γυναίκες είναι πολύ στρεσαρισμένες και εκ των πραγμάτων επειδή δεν υπήρχε από την αρχή ένα στρατηγικό σχέδιο το πώς θα πρέπει να τις παρακολουθήσουμε, τι θα πρέπει να τις φοβήσει, αυτό που ρωτήσατε προηγουμένως, μπορούν να μείνουν έγκυες οι γυναίκες? Αν μια γυναίκα μείνει έγκυος και νοσήσει, πρέπει να κάνουμε διακοπή εγκυμοσύνης, αν είναι στο πρώτο τρίμηνο? Άρα λοιπόν ήταν πολλαπλά τα ερωτήματα. Και μπορούμε ταυτόχρονα να βλέπουμε και τις απαντήσεις, τις γραπτές στις διαφάνειες. Ακριβώς, βεβαίως. Και τις βλέπουμε ενώ εσείς μιλάτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχει να κάνει με το φόβο και το στρες που προκαλεί ο φόβος σε μία έγκυο γυναίκα, αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον της. Και το δεύτερο σημαντικό είναι πώς παρακολουθούμε αυτές τις γυναίκες, γιατί στην αρχή υπήρχε η φοβία. Μία γυναίκα η οποία θα νοσήσει, πώς θα την παρακολουθήσει ο γιατρός της αφού κινδυνεύει να μεταδοθεί? Και εκεί βέβαια υπήρξαν πρωτόκολλα τα οποία αυτή τη στιγμή τηρούνται κατά γράμμα, ότι κυρίως οι γυναίκες οι οποίες θα νοσήσουν, αν δεν πρόκειται να είναι πάρα πολύ κοντά στο τοκετό, παραμένουν στο σπίτι τους και έχουμε καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία, πάρα πολύ καλή επεξήγηση των συμπτωμάτων, σε τακτική επικοινωνία πρωί-βράδυ αν κάτι συμβεί και βεβαίως σε περίπτωση που θα χρειαστεί να τις δούμε από κοντά, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας ή παρακολούθηση. Άρα λοιπόν, βεβαίως υπάρχει αυξημένο στρες, υπάρχει αυξημένη αγωνία από τις γυναίκες αυτές και η παρακολούθησή τους έχει αλλάξει λίγο τα δεδομένα, αλλά σε καμία περίπτωση βέβαια δεν υπήρξε ή δεν υπάρχει υποπαρακολούθηση, δεδομένου ότι έχουμε κατασταλάξει το πώς θα πρέπει να έχουμε καθημερινή επικοινωνία μαζί τους. Η δεύτερη ερώτηση που τίθεται είναι μήπως ο εγκλεισμός και η συνεχιζόμενη ανάγκη τήρησης αποστάσεων οδήγησαν σε παραμέληση της παρακολούθησης των κοιήσεων. Δεν αφορά μόνο την εγκυμοσύνη. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς και σε άλλες περιπτώσεις υποκείμενων νοσημάτων. Δεν μ' αρέσει η φράση υποκείμενο νόσημα για την έγκυο γυναίκα. Ως ευπαθή ομάδα θα την παρουσιάσω με αυξημένο κίνδυνο, γιατί
Το αναφέρετε και στις απαντήσεις σας, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για ένα ζευγάρι, μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή. Και η διαδικασία της εγκυμοσύνης, πόσο μάλλον όταν στον κόσμο έρχεται ένας νέος άνθρωπος. Έτσι ακριβώς. Νομίζω από πριν αυτό που αναφέρθηκε είναι ότι δεν νομίζω ότι παρακολουθούνται λιγότερο σωστά και λιγότερο στενά στην περίοδο της πανδημίας, δεδομένου ότι τα πρωτόκολλα που έχουμε ακολουθήσει είναι γνωστό ότι έχει σεταριστεί ότι εάν έχουν ήπια συμπτώματα μπορείς μέχρι και 7 ημέρες να καθυστερήσεις το τακτικό σου ραντεβού. Εάν είναι όμως πιο συγκεκριμένα τα συμπτώματα, τότε υπάρχει άμεση επικοινωνία και με προφυλάξεις από κοντά εξέταση της ασθενούς. Άρα δεν είχαμε τέτοια δεδομένα. Μάλιστα υπήρξε και υπάρχει, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά με γυναίκες έγκυες και εδώ στο Ηράκλειο. Ήδη νοσηλεύουμε 2 γυναίκες αυτή τη στιγμή στη κλινική, οι οποίες όλες ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα να πω ταυτόχρονα ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά μέτρα, δεδομένου ότι πάντοτε υπάρχει έτοιμα ένα χειρουργείο για να χειρουργήσεις μια γυναίκα με COVID, το οποίο είναι σε διαφορετικό χώρο από τον υπόλοιπο και διαφορετικός χώρος που πάντοτε είναι σε αναμονή, έτσι ώστε ότι αν έρθει ένα ύποπτο περιστατικό ή ένα θετικό, έχει πλέον εκπαιδευτεί και το προσωπικό πώς θα το αντιμετωπίσει. Άρα λοιπόν αυτό δίνει μεγάλη ασφάλεια πλέον και στις γυναίκες τις έγκυες οι οποίες εμφανίζονται θετικές για το πώς θα γίνει το follow-up και το πώς θα αντιμετωπιστούν. Μάλιστα. Πώς διαφοροποιήθηκε, προσαρμόστηκε ο τρόπος παροχής φροντίδας στην πρόληψη, διάγνωση και παρακολούθηση των εγκύων? Διπλό το ερώτημα, και ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες και προκλήσεις στη διαχείριση επιτόκων με COVID-19. Είναι ερωτήματα, φαντάζομαι, κύριε Μακρυγιαννάκη, που τα δέχεστε καθημερινά από γυναίκες και ζευγάρια γενικότερα που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Η διαχείριση είναι λίγο πιο δύσκολη. Θα έλεγα ότι αυτό που είναι λιγότερο διαχειρίσιμο είναι οι συγγενείς των επιτόκων. Ότι μια γυναίκα η οποία θα έρθει θετική, επειδή συνήθως μια γυναίκα που έρχεται να γεννήσει έρχεται με μέλη της οικογένειας της, συνήθως αρκετά, ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να έρθει μόνη της, ότι θα πρέπει οι υπόλοιποι να δεν μπορούν, δεν ισχύει όπως τα παιδιά που αναφερθήκατε, η επίτοκος που έρχεται μένει μόνη της στον θάλαμό της και με την παρακολούθηση μιας μαίας η οποία είναι συνέχεια μαζί της και μένει στην κλινική. Άρα λοιπόν, αν το ερώτημα τίθεται ότι αν έχει αλλάξει ο τρόπος παρακολούθησης, σαφέστατα ότι η επίτοκος η οποία πρόκειται να γεννήσει έχει ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ότι το προσωπικό το οποίο μπαίνει μέσα είναι ένα και συγκεκριμένο, είναι ένα άτομο, μία μέα, δεν ανταλλάσσεται για να ελαχιστοποιήσουμε τους τρόπους μετάδοσης, και ότι υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος σε περίπτωση που χρειαστούμε να προχωρήσουμε σε χειρουργείο. Θα ήθελα να πω ότι δεν έχει αλλάξει όσον αφορά η παρακολούθηση. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η επικινδυνότητα που αναφερθήκαμε προηγουμένως, δεδομένου ότι μια εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου από τη φύση της γίνεται πολύ μεγαλύτερου κινδύνου εφόσον νοσήσει, και ο βασικός λόγος είναι ότι γνωρίζουμε τα προβλήματα τα οποία είναι κυρίως θρομβωτικά φαινόμενα. Μία κύηση αυτή καθεαυτή έχει 6,5 φορές περισσότερο κίνδυνο θρόμβωσης χωρίς να νοσήσεις, δηλαδή και μόνο που είσαι έγκυος μία γυναίκα έγκυος έχει 6,5 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσει θρομβωτικά φαινόμενα από την μία εγκυμοσύνη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν μία νόσηση και με COVID και στη διαδικασία εμβολιασμού θα μπορούσε να συμβεί αυτό? Όχι στη διαδικασία εμβολιασμού. Δεν αναφερόμαστε στη διαδικασία εμβολιασμού. Όχι, γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή οι έγκυες γυναίκες δεν εμβολιάζονται σε επίπεδο χώρας. Σωστά. Είναι ερώτημα τηλεθεατή. Ναι, σε επίπεδο χώρας δεν εμβολιάζονται κακώς, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η γνώση. Και αυτό το οποίο θα καταθέσουμε σήμερα είναι τα guidelines τα οποία έχει βγάλει το Αμερικάνικο Κολέγιο. Ακολούθησε σε αυτά πριν από 2 μέρες το Βρετανικό Κολέγιο, και το οποίο αναφέρει σαφώς και κατηγορηματικώς, και αυτό αποτελεί σημαντική είδηση. Πιστεύω και πολλοί συνάδελφοι ίσως να μην την γνωρίζουν, ότι η οποιαδήποτε έγκυος θα όφιλε να εμβολιαστεί, π.χ. για υποκείμενα νοσήματα, αν δεν ήταν έγκυος, θα πρέπει και πάλι να εμβολιαστεί. Όλες οι γυναίκες υψηλού κινδύνου, δηλαδή γυναίκες έγκυες, οι οποίες έχουν ζαχαρόδι διαβήτη κύησης, παχύσαρκες ή έχουν υπέρταση ή εμφανίζουν προεκλαμψία, ενδείκνυται και είναι στα guidelines ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Και βέβαια,
Ένα δεύτερο σημαντικό, ότι οι γυναίκες οι οποίες εμβολιάστηκαν και δεν γνώριζαν ότι ήταν έγκυες, ένα μεγάλο ερώτημα που υπήρχε τα τελευταίους μήνες, επειδή ξέρουμε ότι στην Αμερική υπήρξαν δύο μεγάλες σειρές από έγκυες οι οποίες εμβολιάστηκαν χωρίς να το ξέρουν. Η μία ήταν 36.000 γυναίκες έγκυες και η άλλη 28.000 γυναίκες, και βρέθηκε ότι δεν υπήρξε καμία επιπλοκή στα κύματα. Ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες αυτή τη στιγμή από την ASRM, το Αμερικάνικο Κολέγιο, το οποίο λέει ότι μία γυναίκα που εμβολιάστηκε και ήταν έγκυος και δεν το γνώρισε, ενθαρρύνεται ότι πρέπει να κάνει κανονικά και τη δεύτερη δόση της. Επιπλέον, ότι μία γυναίκα που πρόκειται να τεκνοποιήσει, γιατί προσπαθεί να μείνει έγκυος, επειδή πρόκειται να μπει σε διαδικασία αναπαραγωγής, γιατί πρόκειται να ακολουθήσει μία διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, μία γυναίκα που προσπαθεί να τεκνοποιήσει με εξωσωματική και έρθει η σειρά της να εμβολιαστεί, θα πρέπει να εμβολιαστεί κανονικά. Δεν αποτελεί απόλυτα. Δηλαδή κριτήριο. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία, αλλά ειδικά για το κομμάτι της εγκυμοσύνης, ότι όλες αυτές οι γυναίκες υψηλού κινδύνου που πρέπει να εμβολιαστούν. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια οδηγία ακόμα, αλλά ουσιαστικά με βάση τα τελευταία δεδομένα και με τις παρενέσεις που έχουμε καταφύγει και έχουμε προτείνει με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα τα τελευταία, το τελευταίο είναι 16 Απριλίου, δηλαδή πριν από μερικές μέρες. Ενώ αυτό της Αμερικάνικης εταιρείας από το κολέγιο ουσιαστικά είναι από τον Ιανουάριο, ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι διαδικασίες έτσι ώστε να λάβουμε γνώση. Και οι υπόλοιποι, και το κοινό, αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι σε επίπεδο εταιριών για να γνωρίζουν τα δεδομένα. Είναι ερωτήματα καθημερινά. Βεβαίως. Για τις έγκυες. Κύριε καθηγητά, γιατί οι έγκυες χαρακτηρίζονται ευάλωτες ομάδες και ποιος είναι ο κίνδυνος για τον νεογνώ αν μία μητέρα νοσήσει από κορονοϊό ενώ είναι έγκυος? Καταρχήν, μία γυναίκα έγκυος είναι ευάλωτη όχι για λόγους νεογνού, αλλά για τον ίδιο της τον εαυτό. Όπως ανέφερα προηγουμένως, υπάρχει μία ενδοθυλιακή δυσλειτουργία στην έγκυο, άρα λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ επιρρεπής σε θρομβώσεις, και άρα λοιπόν μία νόσηση με τον ιό αυτό, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει θρομβωτικά φαινόμενα, δεδομένου ότι η κύηση αυτή καθεαυτή επιβαρύνει τις πιθανότητες θρόμβωσης, την καθιστά πάρα πολύ υψηλού κινδύνου. Άρα λοιπόν μία νόσηση από τον κορονοϊό, όπως ανέφερα προηγουμένως, αυξάνει τη θνητότητα 2,5 φορές πάνω από ότι στην ίδια γυναίκα αν δεν ήταν έγκυος. Τα συμπτώματα είναι τα ίδια με έναν ασθενή, με έναν πολίτη που μπορεί να νοσήσει και βεβαίως με μια γυναίκα που δεν είναι έγκυος, μια γυναίκα που απλά νοσεί? Πολύ ωραίο ερώτημα. Καταρχήν, λόγω του γεγονότος ότι το ανοσοποιητικό στην γυναίκα την έγκυο είναι λίγο πιο κατεσταλμένο, είναι λιγότερα. Καταρχήν. Άρα λοιπόν θα έχουμε περισσότερους ασυμπτωματικούς νοσήσαντες, οι οποίοι μπορούν να μεταδώσουν και πολύ πιο εύκολα. Στην πορεία, βέβαια, αυτοί οι οποίοι θα αναπτύξουν συμπτωματολογία είναι σαν πιο βαριά περιστατικά. Αλλά εδώ θέλω να πω ότι το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι δεν υπάρχει κάθετη μετάδοση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ότι μία γυναίκα η οποία θα νοσήσει, δεν κινδυνεύει το παιδί από τον ιό, διότι δεν φαίνεται να μεταδίδεται κάθετα και να περνάει στο κύμα. Άρα λοιπόν το παιδί δεν θα γεννηθεί με το, αν θα κολλήσει, θα κολλήσει στην συνέχεια αφού γεννηθεί, από την ώρα που θα γεννηθεί, με την επαφή την οποία θα έχει. Τουλάχιστον τα μέχρι τώρα δεδομένα στοιχεία είναι ότι δεν υπάρχει κάθετη μετάδοση. Κάποια πολύ μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ουσιαστικά σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ταυτοποιηθεί στον πλακούντα, αλλά δεν φαίνεται να περνάει. Το μεγαλύτερο κίνδυνος για το παιδί είναι το πρόβλημα της προορότητας, που είτε θα αναγκαστεί ο μαιευτήρας να προχωρήσει τον τοκετό του νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε, ή την κεσαρική του, λόγω των φόβων ή των κινδύνων για την ίδια την μητέρα, είτε ότι έχει αιτιολογηθεί ότι ενδεχομένως το τρίτο τρίμηνο θα μπορούσε να έχει πρόωρο το κετό η γυναίκα ή να κάνει ένα παιδί με υπολοιπόμενη ανάπτυξη όσον αφορά το βάρος του. Θα μπορούσε αυτό το παιδί να έχει και κάποια προβλήματα αν, ας πούμε, μια γυναίκα έγκυος νοσήσει από κορονοϊό στη διάρκεια της κύησης? Προβλήματα όσον αφορά οργανικά, όχι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν δεδομένα που να το αποδεικνύουν ή να το τεκμηριώνουν. Και έχουν γεννηθεί αρκετές χιλιάδες παιδιά, δεκάδες χιλιάδες παιδιά από γυναίκες παγκοσμίως που έχουν νοσήσει, και δεν έχει βρεθεί να διαφοροποιείται τα παιδιά αυτά ότι παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα, ακριβώς γιατί μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ο ιός δεν περνάει τον πλακούντα. Δηλαδή η γυναίκα που θα νοσήσει δεν σημαίνει ότι νοσεί και το κύημα, δεν έχει περάσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Βλέπουμε ποιες έγκυες κινδυνεύουν περισσότερο αυτή τη στιγμή.
Και βλέπουμε ότι υπάρχουν και υποκατηγορίες. Δηλαδή, μια γυναίκα που πάσχει παράλληλα από ένα υποκείμενο νόσημα και είναι έγκυος, έχει έναν αυξημένο κίνδυνο να έχει μια άσχημη κατάληξη σε περίπτωση που νοσήσει από τον κορονοϊό. Πολύ ωραία. Βεβαίως ότι καταρχήν το οποιοδήποτε υποκείμενο νόσημα θεωρείται υποκείμενο νόσημα στον γενικό πληθυσμό ισχύει και στην έγκυο. Αυτό είναι σαφές. Ταυτόχρονα όμως οι ειδικές υποκατηγορίες των εγκύων που θεωρούν ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου και αυτές μάλιστα συστήνεται για να εμβολιαστούν στο Βρετανικό Κολέγιο και στο Αμερικάνικο είναι ο ζαχαρώτης διαβήτης της κύησης. Πάλι εδώ έχουμε το θηλιακή της λειτουργία. Η προεκλαμψία, δηλαδή η ανάπτυξη αρτηριακής πίεσης στη διάρκεια της κύησης, όταν έχουμε ένα αυξημένο BMI, δηλαδή γυναίκες με παχυσαρκία, αυτές οι τρεις κατηγορίες θεωρούνται ότι είναι πάρα πολύ υψηλού κινδύνου και οι γυναίκες αυτές κανονικά θα πρέπει να εμβολιάζονται. Και βλέπουμε εδώ πέρα και κάποια αριθμητικά δεδομένα για την επικινδυνότητα του κορονοϊού στην εγκυμοσύνη. Ακριβώς. Τα αριθμητικά δεδομένα είναι αυτά που αναφέρθηκαν και προηγουμένως. Βεβαίως. Ότι η πιθανότητα διασώληνωσης είναι περίπου 18-18,5 φορές επάνω. Η ΔΕΗ η θνητότητα φτάνει 2,5 φορές επάνω σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Είναι πολύ σημαντικό, στατιστικό σημαντικά λοιπόν. Επίσης, ένα ερώτημα που θέτηκε υπάρχει μέσα και στα στοιχεία που μας έχετε παραχωρήσει, κύριε καθηγητά, είναι τι γίνεται με τα ζευγάρια που αυτή την περίοδο κάνουν προσπάθεια τεκνοποίησης. Ουσιαστικά, προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της υπογονιμότητας μέσα από τις διαδικασίες που όλοι γνωρίζουμε. Εδώ υπάρχει ένας επιπλέον κίνδυνος για μια γυναίκα. Εδώ καταρχήν αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι ακόμα, ο ιός αυτός δεν φαίνεται να επηρεάζει το γενετικό σύστημα, δεν φαίνεται να επηρεάζει το σπέρμα, δεν φαίνεται να επηρεάζει την ποιότητα των οαρίων, δεν έχει ταυτοποιηθεί στο θηλακικό υγρό, δεν φαίνεται να επηρεάζει την γονιμοποιητική ικανότητα. Άρα λοιπόν και οι πιθανότητες ενός ζευγαριού αν ξεκινήσουμε με το μήπως δεν αξίζει τον κόπο να το κάνουμε γιατί ενδεχομένως οι πιθανότητες είναι μικρές. Όχι, δεν φαίνεται να επηρεάζει. Η επικινδυνότητα επίσης δεν φαίνεται και μάλιστα δεν υπάρχει πουθενά κάποια οδηγία ούτε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αναπαραγωγής ούτε από την Αμερικάνικη Εταιρεία Αναπαραγωγής που να λέει ότι μια γυναίκα η οποία πρόκειται και θέλει να προσπαθήσει να τεκνοποιήσει ότι θα πρέπει να περιμένει να περάσει η πανδημία ή ότι θα πρέπει να μην προσπαθήσει. Επιπλέον, το μόνο το οποίο θα μπορούσε κανείς να στοιχειοθετήσει είναι ότι το είχαμε στην αρχή σαν ένδειξη ότι αν μια γυναίκα στην φάση της προσπάθειάς της νοσήσει κατά την προσπάθεια της, σε αυτή την περίπτωση μπορείς να δημιουργήσεις τα έμβρια, να τα καταψύξεις, να περάσει το 14ήμερο, δηλαδή στην φάση της έξαρσης που υπάρχει και στη συνέχεια θα μπορούσε σε δεύτερο χρώμα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η απάντηση πολύ απλά θα μπορούσε να πει είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά και σε καμία εταιρεία πρώτον η ένδειξη ότι για να κάνεις το εμβόλιο θα πρέπει να κάνεις τεστ εγκυμοσύνης. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Όπως επίσης δεν υπάρχει καμία ένδειξη σε κανέναν που θα έχει κάνει το εμβόλιο ότι από τώρα και στο εξής θα πρέπει να παίρνεις προφυλάξεις με τον φυσικό τρόπο να μην μείνεις έγκυος. Μάλιστα. Προτού, επειδή ολοκληρώσαμε και νομίζω ότι καταφέραμε να λύσουμε πολλές απορίες, θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Κοσμήτορα ως καρδιολόγο. Ερώτημα τηλεθεατή. Τι συμβαίνει, λέει, με τις γυναίκες που είναι σε κατάσταση κύησης, εγκυμοσύνης και αντιμετωπίζουν σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα? Νομίζω ότι έδωσε την απάντηση ο κ. Μακρυγιαννάκης. Θεωρούνται ευπαθείς ομάδες, θα πρέπει να εμβολιαστούν. Νομίζω ότι την έδωσε την απάντηση. Ναι, την έδωσε την απάντηση. Δεν λειτουργεί όμως αυτό αποτρεπτικά αυτή την περίοδο σε μια γυναίκα που θέλει να μείνει έγκυος και αντιμετωπίζει ένα καρδιολογικό πρόβλημα? Όχι. Παραπάνω από καιρό μη πανδημίας. Μάλιστα.